Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Στις ράγες η σειρμή του μετρό της Θεσσαλονίκης μετά από συμπληγάδες 38 ετών. Κοσμοσυρωή στα πρώτα δρομολόγια, εντυπωσιακές εικόνες από τους 13 νέους σταθμούς. Ο Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί και δεσμεύτηκε για επέκταση στην Καλαμαριά το 2025 και στις δυτικές συνοικίες. Τραγωδία στη Λίμνο από τη σφοδρή κακοκαιρία. Νεκρός ανασύρθηκε από τα ορμητικά νερά 57χρονος κτηνοτρόφος. Κατέρευσε γέφυρα στο δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Κόκκινος συναγερμός για Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία. Πυκνές χιονοπτώσεις σε Φλόρινα και Κοζάνη. Ζωντανές συνδέσεις. Στροφή Ζελένσκι μετά το σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου. Αναγνωρίζει για πρώτη φορά στη Ρωσία τη δυνατότητα να κρατήσει προσωρινά τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Με όρο να μπει ομπρέλα το ΝΑΤΟ στην υπόλοιπη Ουκρανία. Η πρώτη αντίδραση από το Κρεμλίνο. Νέες φρικιαστικές αποκαλύψεις για τον αστυνομικό της Βουλής που κακοποιούσε σεξουαλικά τις τρεις κόρες από τα 4 έτη τους. Έδαινε με τις υπηρεσιακές χειροπέδες τη σύζυγο και τον γιο του που είχαν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν. Σοκαριστικές μαρτυρίες. Μάχη για τη ζωή δίνουν στην εντατική τα δύο κορίτσια της οικογένειας που δηλητηριάστηκαν από διαρροή αερίου στο σπίτι του στη Ξάνθη. Στην εντατική προληπτικά και το τρίτο παιδί. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο του 16χρονου. Στο φως ντοκουμέντα για τα κόλπα με τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πώς τα ακριβαίνουν κρυφά ενώ είναι σε κλειδωμένη προσφορά. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.